Κύριε Καραθανασόπουλε, ο κύριος Κουτσούμπας μίλησε χθες στην ΕΡΤ για προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Και θέλω να ρωτήσω, επειδή είναι βαρύ αυτό που λέμε, κύριε Γιανακοπούλου, είπε ότι αυτή την ώρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό το οποίο λέμε. Μιλάτε για έγκλημα. Εδώ, εγώ όπως το αντιλαμβάνομαι, βλέπω ένα ανθρώπινο λάθος, το οποίο όμως συνοδεύεται με πολύ σοβαρές ελλείψεις στα συστήματα ασφαλείας, για να μην φτάσουμε, για να προλάβουμε αυτό το ανθρώπινο λάθος. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε? Βεβαίως. Αυτό το είπαμε την πρώτη στιγμή, ότι είναι προδιαγεγραμμένο έγκλημα, και να θυμίσω ότι το είπαμε μόνο στη σημερινή κυβέρνηση. Το είπαμε και στο Μάτι. Το είπαμε και στις πλημμύρες με τους νεκρούς στη Μάντρα Αττικής. Επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Άρα δηλαδή με αυτό δεν θέλουμε να βγάλουμε από πάνω τις ευθύνες της κυβέρνησης. Ίσα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει σοβαρές ευθύνες. Αλλά πρέπει ταυτόχρονα στο κάδρο, μέσα στη συζήτηση, να μπει το συνολικότερο ζήτημα. Γιατί βέβαια υπήρξε ένα ανθρώπινο λάθος, δύο ή και τρία λάθη ανθρώπινα, αλλά δεν μπορεί το 2023 με το επίπεδο ανάπτυξης τεχνολογίας να λέμε ότι δεν μπορούν αυτά τα λάθη να αντιμετωπιστούν και να προληφθούν οι όποιες τραγικές επιπτώσεις μπορεί να έχουν. Αυτό είναι λοιπόν το ζήτημα. Και εδώ πέρα έχουμε συγκεκριμένες ευθύνες. Ποιες είναι αυτές? Βρίσκονται στην εγκληματική πολιτική της απελευθέρωσης των σιδηροδρόμων, των μεταφορών συνολικότερα. Είδαμε για παράδειγμα στην ηλεκτρική ενέργεια αυτή η απελευθέρωση που οδήγησε στην ενεργειακή φτώχεια, στην εκτείναξη του ρεύματος, της ενέργειας και των ενεργειακών υπόλοιπων εμπορεύματων. Το ίδιο έχουμε κάνει και με το σιδηρόδρομο. Και προσέξτε, υπήρξε μια αλληλουχία όλων των κυβερνήσεων πάνω σε αυτή την πολιτική, την εγκληματική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απελευθέρωση, τεμαχισμός για να μπορέσουμε να ιδιωτικοποιήσουμε το φιλέτο, και σε αυτή την πολιτική όλες οι κυβερνήσεις έχουν το δικό τους μερίδιο ευθύνης. Προετοίμασαν δηλαδή το έδαφος για να συμβεί το συγκεκριμένο έγκλημα. Και αυτό δεν χωράει αμφιβολία ότι υπάρχει αυτό. Γιατί προσέξτε, τι θα πει τεμαχισμός στο σιδηρόδρομο? Δηλαδή άλλος την ευθύνη των βαγονιών και άλλος του σιδηροδρομικού δικτύου. Αυτό σημαίνει εκτροχιασμό, είναι ανορθολογισμός. Πάντως αυτά που περιγράφει, και αυτός ο ανορθολογισμός ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορεί να συγκαλυφθεί. Μόνο το 2021, τα τελευταία επίσημα στοιχεία που έχουμε, μιλάνε για 1389 μεγάλα και σοβαρά ατυχήματα στους σιδηροδρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για 637 νεκρούς, εκ των οποίων τα ατυχήματα αυτά 97 ήταν με τοπικά. Μάλιστα. Άρα, λοιπόν, στα πόσα χρόνια λέτε όλο αυτό? Στον ένα χρόνο, το 2021, μόνο για το 2021. Μάλιστα. Μιλάμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο για το 2021. Άρα λοιπόν, και παντού τα προβλήματα που υπάρχουν, το σιδηροδρομικό δίκτυο στη Γερμανία για παράδειγμα, η κατάπτυστη απόφαση μία εβδομάδα μόλις πριν την τραγωδία στα Τέμπη, η Κομισιόν τι αποφάσισε? Να εξερεχθεί μετά από απέτηση των σιδηροδρόμων της Γερμανίας και των κάτω χωρών το δίκτυο από το Άχεν μέχρι το Μάστριχ από το σύστημα ασφαλείας. Σαφές. Γιατί ακριβώς πρετανεύει η λογική του κόστος ωφέλους. Δεύτερον, έχουμε τις εγκληματικές ευθύνες ως κράτους, το οποίο δεν είναι ανίκανο, ούτε έχει χρεοκοπήσει, ούτε έχει παθογένειες. Το κράτος είναι πάρα πολύ δυνατό. Και είναι πολύ δυνατό για να εφαρμόσει μια πολιτική σε βάρος των λαϊκών αναγκών. Το κράτος, το αστικό, είναι εχθρικό για τις ικανοποίησεις των λαϊκών αναγκών. Μπορεί, για παράδειγμα, να έχουμε όλες αυτές τις δυνατότητες, για παράδειγμα, να παρακολουθούμε τους πάντες και τα πάντα και να μην μπορούμε να παρακολουθούμε που πάνε δύο τρένα? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Σαφές, κύριε Χαρανασόπουλε. Και τρίτον, βέβαια, μέσα σε αυτή τη διαδικασία είναι ο καταμερισμός ευθυνών και σε κυβερνητικό επίπεδο. Αυτό λοιπόν είναι το ζήτημα, και εδώ πέρα πρέπει η υπόθεση να φτάσει μέχρι το τέλος, λέμε εμείς. Και σε αυτό θα βοηθήσει αποφασιστικά η ίδια η οργή και η αγανάκτηση του λαού και πάλι. Κύριε Καθανασόπουλε, κάτι θέλετε να πείτε? Πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα, είναι απόλυτη καταδίκη μας ότι είναι δύο προβοκατόρικων ενεργειών και είναι σαφές να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση σε αυτό το τραπέζι. Το καταδικάζουμε όλα περίπτωση. Κύριε Καθανασόπουλε, στο ερώτημα που συζητούσαμε πριν, είναι ζήτημα προσώπων? Υπάρχει κάτι σε επίπεδο συμβολικό που μπορεί να εκφράσει η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ, αν αφήσει έξω από το δέλτια τους δύο πολιτικούς? Επειδή, κύριε Μαγκυριά, δεν φταίει ούτε κακιά η ώρα, ούτε κακιά η χώρα, πρέπει να δούμε ποια είναι η πραγματική αιτία. Και η πραγματική αιτία είναι ότι στην υπόθεση του κέρδους θυσιάζεται η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, ακόμη και η ανθρώπινη ζωή. Και αυτή την υπόθεση του κέρδους την υπηρετούν όλα τα κόμματα. Και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Και το λέμε αυτό γιατί αποτελεί πρόκληση από το 2007 που είχαν ξεκινήσει συγκεκριμένες συμβάσεις μέχρι τώρα να μην έχει ολοκληρωθεί καμία. Γιατί? Γιατί υπάρχει ένας φοδρότατος ανταγωνισμός ανάμεσα κατασκευαστικούς επιχειρηματικούς ομίλους για το ποιοι θα πάρουν τις συμβάσεις αυτές, τι κομμάτια θα πάρουν, τι θα κερδίσουν από όλα αυτά, και όλα αυτά σε βάρος
της τραγωδίας αυτής. Mm-hmm. Και το βλέπουμε παντού. Είναι δυνατό να μπαίνει στον 21ο αιώνα στην προκρούστια κλίνη του κόστους ωφέλους οι υποδομές που είναι απαραίτητες για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, αντιπλημμυρική προστασία, αντισεισμική, αντιπυρική θωράκιση. Γιατί δεν γίνονται όλα αυτά? Γιατί ακριβώς δεν προσφέρουν κέρδος. Και κάτω από αυτή τη λογική δεν υλοποιούνται αυτά τα έργα. Από αυτή τη λογική λοιπόν δεν μπορούμε να περιμένουμε σωσοτήρες, ούτε να περιορίσουμε τις ευθύνες σε ορισμένα πρόσωπα. Εμείς λέμε ότι αυτό το πολιτικό σύστημα και τα κόμματα που το υπηρετούν πρέπει να καταδικαστεί απερίφραστα από το λαό. Σαφές. Αυτή η οργή, αυτή η λαϊκή αγανάκτηση πρέπει να αποκτήσει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά καταδίκης και ριζοσπαστικής ανατροπής. Διαφορετικά η κατάσταση θα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο και όλο και περισσότερο θα διευρύνει την ψαλίδα ανάμεσα στις δυνατότητες μας που φέρει η τεχνολογία και στο επίπεδο ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών. Αλλά τον έβαλε όμως. Γιατί οι προηγούμενοι υπουργοί, οι επόμενοι τι κάνανε? Όχι, ανέχονται αυτό το παιχνίδι. Ανέχονται συνολικά αυτό το παιχνίδι. Όλες οι κυβερνήσεις τώρα που θα δουν το χρηματικό νομίζω στο παιχνίδι ανέχονται, στηρίζουν τα επιχειρηματικά συμφέροντα με κάθε τρόπο, με σκανδαλώδεις φοροαπαλλαγές, με σκανδαλώδεις χρηματοδοτήσεις και από αυτή την άποψη είναι μια συνθήκη κατάσταση στην αγορά εργασίας η οποία αποτελεί μια εργασιακή ζωή. Αυτό. Κύριε Καθανασόπουλε, το ΚΚΕ θεωρεί ότι έχει αλλάξει κάτι μετά από αυτή την τραγωδία? Θα μπορούσε να δει τον εαυτό του μέσα σε μια κυβέρνηση συνεργασίας προοδευτικού προσήμου που λέει η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση? Αυτό που επιβεβαιώνει η τραγωδία είναι ότι πρέπει να διαμορφωθεί ένα πολύ ισχυρό αντίπαλο δέος στην οποιαδήποτε αντιλαϊκή κυβέρνηση θα σχηματιστεί αμέσως μετά τις εκλογές, ανεξάρτητου συνθέσεως. Και το αντίπαλο δέος πρέπει είναι ο ίδιος ο λαϊκός παράγοντας με την οργανωμένη του δράση και πάλι. Mm. Και από αυτή την άποψη, σε αυτή την κατεύθυνση, πρέπει να αξιοποιηθούν οι συνολικότερες ριζοσπαστικές αντιλήψεις οι οποίες υπάρχουν και να καταδικαστεί μια αντίληψη που λέει ότι κάποιος τρίτος θα λύσει τα προβλήματα του λαού. Μάλιστα. Οι σωτήρες έχουν τελειώσει. Μόνο ο λαός με την πάλη του στον δρόμο της ανατροπής μπορεί να σώσει τον λαό. Κύριε Γιανακοπούλου, το ίδιο ερώτημα, αν αυτή τη στιγμή...